Φίλε Βαγγέλη, αναμενόμενο, αλλά δυστυχώς δυσκολοχώνευτο, πρέ. Εμείς οι καρδιτσιώτες αγρότες, οι μικρομεσαίοι καρδιτσιώτες αγρότες, που σε είχαμε πρόεδρο εδώ στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, που κατάφερες επί χρόνια, γυρνώντας τα χωριά, να μας πείθεις για το δίκαιο μας και πώς πρέπει να κερδίζουμε αυτό το δίκαιο. Πώς πρέπει το μόχθο μας να μην μας τον κλέβουν. Με πόση επιμονή κατάφερνες ακούραστα να γυρνάς στα χωριά ακόμα και όταν πονούσε το πόδι, ακόμα και όταν δεν ήσουν καλά. Να καταφέρεις να μας πείσεις για την ενότητα, για την πραγματική ενότητα, για την πραγματική ενότητα του αγροτικού κινήματος αυτό που είχες πάντα στο μυαλό σου ότι πρέπει να συμβαίνει και αυτό που σα... μέχρι τελευταία στιγμή που είπες το κίνημα Κώστα πρέπει να προχωρήσει. Βαγγέλη, κατάφερες με βασικές ιδέες την επιβίωση του αγροτικού κινήματος, την αλληλοβοήθεια και όλα αυτά να τα περάσει και σε μας αλλά είχε και ικανότητε ω άνθρωπο. Ήσουν αυτό που κατάφερε να μας περάσει μέσα από το ποτάμι, όπω έλεγε, χωρίς να βραχούμε. Η ικανότητά σου αυτή φάνηκε στον αγροτικό κόσμο που σαγκάλιασε. αγκάλιασε στην καρδίτσα. Τα τραχτέρ είναι εδώ, έτοιμα για ακόμα μια φορά. Και όπως έλεγες, με αναμένου φάρου, με τι κόρνε, ο αγώνα θα συνεχιστεί, Βαγγελή. Είμαστε υποχρεωμένοι σε σένα, απέναντι σε σένα να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα μέχρι να, κερδίσει, να κερδίσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Πρέπει να κρατήσουμε τη, τη, φλόγα αναμένη όταν έρθει η στιγμή που οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι αγρότες, όλοι οι αγρότες της Ελλάδος θα πάρουμε στα χέρια μας αυτό που μας ανήκει. Αυτό σου δίνουμε υπόσχεση από εδώ και πέρα. Και επειδή αυτό το διάστημα η καρδίτσα έχει πάθει μεγάλες ζημιές. Βαγγέλη, δεν σε έχουμε εδώ τώρα, θα ήμασταν έξω στους δρόμους με το τρακτέρ να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Σου δίνουμε όμως την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα και οι ιδέες σου που άφησες παρακαταθήκη σε μας θα είναι η αρχή για ένα συνεχόμενο αγώνα. Σε τιμούμε σαν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και όλοι οι Αγροτικοί Σύλλογοι. Και η τιμή που σου δίνουμε είναι ότι θα ενισχύσουμε, θα ενδυναμώσουμε τους Αγροτικούς Συλλόγους, Βαγγέλη. Όπως έλεγες, όπως θες εσύ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα με δυνατούς Αγροτικούς Συλλόγους. Καλό ταξίδι, φίλε μου.